Μαζί μα τώρα ο Σταύρο Ιωαννίδη με αποκλειστικέ πληροφορίε για το τι με λίγη με τι κορβέτε, οι οποίε στην παρούσα φάση δεν περιλαμβάνονταν στην συμφωνία που ανακοινώθηκε, Σταύρο. Πρόκειται όμω να κλείσουν μέχρι το Δεκέμβριο. Πριν αλλάξει ο χρόνο, λοιπόν, θα ολοκληρωθούν οι συζητήσει με τη γαλλική πλευρά. Ήδη βρίσκονται σε πολύ όριμο επίπεδο. Έτσι, λοιπόν, θα έχουμε συμφωνία πρωτού ε, μπούμε στο 2022. Και άρα, πολύ άμεσα θα έχουμε στην κατοχή μα το πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή και αυτό το εξαιρετικό σκάφο, όπω τονίζουν οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού. Ε, μάλιστα, όπω μαθαίνουμε, θα αγοράσουμε τρει ε, κορβέτε. Ε, υπάρχει δυνατότητα και για τέταρτη. Οι οψιόν αυτή μάλλον θα ενεργοποιηθεί όπως mm -hmm. ε, ακούμε και βέβαια θα έχουμε το πιο σημαντικό ίσως δικαίωμα κατασκευής των Συγκεκριμένων πλοίων. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι στο μέλλον, αν θέλουμε, θα μπορούμε να κατασκευάζουμε σε δικά μα ναυπηγεία αυτού του είδου mm. τα πλοία, τι κορβέτε Gogwind. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό διότι εκεί δεν θα χρειάζεται να συνεννούμαστε με τη γαλλική πλευρά, δεν θα χρειάζεται να τι αγοράζουμε, δηλαδή θα τι κατασκευάζουμε σε ελληνικά ναυπηγεία. Τώρα, ως προς τον έχουμε τη ως... συνταγή δηλαδή. Ακριβώ τα σχέδια όλη. του πλοίου. Ω προ τον οπλισμό, θα είναι εξοπλισμένε με αντιεροπορικού πυράβλου Μήκα και πυράβλου επιφάνεια Εξοσέτ. Είναι πλοία, ε, συγγνώμη, όπλα αντίστοιχα με αυτά που θα φέρουν οι φρεγάτε Μπελαρά. Οι Μίκα αντικαθιστούν ουσιαστικά του Αστέρ, ωστόσο είναι πανίσχυρα όπλα, πάρα πολύ ικανά και βέβαια κατάλληλα πλοία, όπω λένε οι αξιωματικοί, για το κλειστό περιβάλλον του Αιγαίου. Σε ευχαριστούμε πολύ,